Θα θέλατε να μας κάνετε μία περιγραφή του έργου, του γλυπτού που θα στηθεί στη Μακρόνισσο, το έργο σας που επιλέχθηκε και βραβεύτηκε. Το έργο είναι μία ενιαία σύνθεση, είναι το μέρος που φαίνεται, γιατί σε λίγο θα περιγράψουμε το μέρος που δεν φαίνεται. Mm-hmm. Το μέρος που φαίνεται αποτελείται από το ένα τμήμα του, τη μαρμάρινη βάση, όπως θα λέγαμε, και 5 μορφές κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σίδηρο, που είναι με μια κάποια διάταξη, με μια κάποια σύνθεση δηλαδή, πάνω σε αυτή τη βάση. Και η βάση, η μαρμάρινη και οι ανοξείδωτες μορφές αποτελούν μια ενιαία σύνθεση. Είναι δε με τέτοιο τρόπο φτιαγμένη και τοποθετημένη, όπως θα τη δούνε όσοι έρθουν στη Μακρόνισσο τώρα με αφορμή τα εγγένεια ή αργότερα, που ο καθένας πάρα πολύ εύκολα να μπορεί να ανέβει και να βρεθεί μέσα σε αυτές τις βάσεις. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα μνημείο με το οποίο εμείς οι επόμενες γενιές, γιατί εμείς ανήκουμε στις επόμενες γενιές, έχουμε μια πάρα πολύ στενή και άμεση σχέση. Δηλαδή είναι σαν να θυμόμαστε εκείνη τη στιγμή πραγματικά τους ανθρώπους που περάσανε, που θα θέλαμε να τους ακουμπήσουμε, αν ήταν βέβαια δυνατόν, να συνδιαλλαγούμε μαζί τους κλπ. Γι' αυτό λοιπόν η σύνθεση είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που έστω και νοερά ο καθένας να μπορεί να βρεθεί μέσα σε αυτές τις σκιές ή μπορούμε να το πούμε και ψυχές και να έρθει σε μια επαφή μαζί τους. Και βέβαια και αυτές να βρεθούν ανάμεσα στις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Είναι 5 μορφές που αντιπροσωπεύουν, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, αλλά στο πούμε έτσι, τα 5 βασικά στρατόπεδα, μονάδες που υπήρχαν και αέτο, βέτο, γέτο, γυναικών και πολιτικών εξορίστων. Υπήρχαν βέβαια και άλλα και να μην τα αδικήσουμε, αλλά αυτά ήταν τουλάχιστον από ό,τι εγώ ξέρω τα βασικά. Το έργο περιλαμβάνει τις μήτρες, ναι, που βρίσκονται μέσα, ναι, ναι, στο χώμα. Θέλετε να μας το εξηγήσετε, ναι, αυτό. Ναι. Η σύνθεση αποτελείται από 2 μέρη. Ας πούμε, το ένα είναι αυτό που περιγράψαμε πριν, ακριβώς πριν. Είναι, ας πούμε, αυτό που φαίνεται. Έχει όμως η σύνθεση και ένα άλλο μέρος, το οποίο δεν φαίνεται από εμάς. Όμως υπάρχει, και αυτό έχει τη σημασία του, υπάρχει. Κάτι που υπάρχει και ας μην είναι ορατό με μια πρώτη ματιά, ας το ανακαλύψουμε με τη φαντασία μας, ας το σκεφτούμε. Δηλαδή αυτή είναι η αξία του, ότι κάτι υπάρχει και ας μην φαίνεται. Οι μήτρες από τις οποίες προέκυψαν αυτές οι μορφές δεν ήταν κάτι που από πλαστική και γλυπτική άποψη είναι κάτι χωρίς αξία. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα, ήταν μέσα στη σκέψη δηλαδή, ότι με κάποιο τρόπο να αξιοποιηθούν. Θαύτηκαν λοιπόν ακριβώς κάτω, ακριβώς από κάτω, η κάθε μήτρα ακριβώς κάτω από τη μορφή στην οποία αντιστοιχεί και επεξεργάστηκαν πλαστικά με μια κάποια σύνθεση. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο δεν φαίνεται και έτσι να το πω, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, ότι μπορούμε να πούμε ότι το κομμάτι αυτό που δεν είναι ορατό από εμάς, όμως απευθύνεται στους νεκρούς συντρόφους, στους νεκρούς έτσι της Μακρονίσου. Τι σημασία όμως έχει και απογλυπτική κυρίως άποψη αυτή η πράξη. Οι μήτρες που γέννησαν αυτές τις μορφές, που εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι μορφές, διότι είναι ό,τι θυμόμαστε από αυτούς, δηλαδή έχουν μια βάση υπαρκτή, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ό,τι θυμόμαστε λοιπόν είναι αυτές οι μορφές οι οποίες είναι στο ορατό κομμάτι του έργου. Αυτές λοιπόν οι μήτρες, οι οποίες γέννησαν αυτές τις μορφές, έχουν τη θέση τους στη γη της Μακρονήσου. Και εγώ το σκέφτομαι ότι όπως ακριβώς πάνω σε ολόκληρη τη γη της Μακρονήσου υπάρχουν τα αποτυπώματα από τα πόδια τους, τα ίχνη από τα χέρια τους όπου ακούμπησαν. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, αν κανείς διαβάσει και μάθει, ας πούμε, το τι συνέβη, πραγματικά σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό αυτής της γης μπορεί να δει κάποιο ίχνος, κάποιο αποτύπωμα από κάποιον άνθρωπο εξόριστο που εκτοπισμένο που πέρασε από εκεί ή από κάτι που του συνέβη. Έτσι λοιπόν αυτή η γη είναι κατάσπαρτη από αυτά τα αποτυπώματα. Άρα λοιπόν ήταν στη δικιά μου τουλάχιστον σκέψη πάρα πολύ φυσιολογικό αυτή η γη να υποδεχτεί και τις μήτρες, τα αποτυπώματα δηλαδή, από τα οποία προέκυψαν αυτές οι μορφές. Αυτό έχει και μια, ας πούμε, γλυπτική σημασία, διότι η μήτρα, όλοι γνωρίζουμε την σχέση που έχει
με το έργο. Δηλαδή, ό,τι, όποια είναι η σχέση της αιτίας και του αποτελέσματος. Συγχρόνως όμως, όντας το ένα μέρος απευθύνεται στους νεκρούς, σε αυτούς που δεν υπάρχουν πια, και το άλλο μέρος, το ορατό, αυτό που είπαμε πριν, ορατό, απευθύνεται σε εμάς, τους επισκέπτες, συγχρόνως είναι και η σχέση που έχουν αυτοί με εμάς. Υπήρξε κάποιο στοιχείο, κάποιο έναυσμα που σας ενέπνευσε για να φτιάξετε αυτό το έργο? Προσωπικό βίωμα? Ναι, και προσωπικό, αλλά και γενικότερο. Ναι, βέβαια, ναι. Καταρχάς, ήξερα για την υπόθεση της Μακρονήσου. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζει η ελληνική κοινωνία και εγώ βέβαια γνώριζα. Κάποια στιγμή μπήκα στη διαδικασία, το μελέτησα λίγο παραπάνω, έμαθα περισσότερα πράγματα γι' αυτό κλπ. Υπήρχε όμως και ένα στοιχείο, ας πούμε, προσωπικό, το οποίο με έκανε από πάρα πολύ νωρίς, ως παιδί, να έχω μια αίσθηση γι' αυτό που λέγεται Μακρόνησο. Δεν ξέρω βέβαια, παιδί. Ο πατέρας μου ήταν όντως, ήταν ένας από τους εκτοπισμένους στη Μακρόνησο. Και ποια περίοδο? Το 47. Ναι. Και βέβαια και άλλοι άνθρωποι από το χωριό μου κλπ. Ήταν αυτοί δηλαδή οι πρώτοι Μακρονησιώτες που εγώ γνώρισα. Και δηλαδή εγώ πρώτα έμαθα τη λέξη Μακρονησιώτης και μετά το Μακρόνησος, και βέβαια και το τι σημαίνει αυτό και λοιπά. Τα υπόλοιπα ήταν θέμα μελέτης και τέτοια. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα κουτί με τα αντικείμενα του πατέρα σας. Αξίζει να το δείξουμε πραγματικά. Εδώ λέει το όνομά του και λέει, ας πούμε, ότι είναι ο πρώτος λόγος στο γέτος, στο τρίτο ειδικό τάγμα οπλιτών. Και αν δει κανείς εδώ μέσα, είναι όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία έκανε. Έργα που έφτιαχνε εκεί, ενώ ήταν εξόριστος. Ήταν εξόριστος. Δηλαδή το πιο απλό εργαλειάκι, ας πούμε, και τα πιο απλά ξύλα που έβρισκε. Είναι τόσο επιδέξια δουλεμένο που σήμερα, εγώ που είμαι τόσα χρόνια γλύτης, το θαυμάζω και μάλλον δεν μπορώ και να το φτιάξω. Παρακαλεί πραγματικά εντύπωση. Ναι, ναι. Και είναι και ένα χαρακτηριστικό ότι έκανε μόνο καραβάκια. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα που έμαθα εγώ για όλη αυτή την υπόθεση. Ότι αυτοί οι άνθρωποι στο χωριό μου, μεταξύ αυτών βέβαια και ο πατέρας μου, ήταν κάποτε κρατούμενοι στις Μακρόνησο. Αυτό. Από εκεί και πέρα ήταν η αρχή. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι πώς όλα αυτά θα γίνουν έργο γλυπτικής. Από εκεί και πέρα δηλαδή ξεκινάει, μέχρι τώρα είναι η συζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως ξεκινάει πραγματικά η δουλειά η δικιά μας, διότι αυτό ήταν η δουλειά, σε εισαγωγικά η λέξη δουλειά, των προηγούμενων γενιών. Η δουλειά η δικιά μας είναι πώς όλα αυτά τα πράγματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση η δικιά μου δουλειά, πώς θα γινόταν έργο τέχνης. Γιατί έργο γλυπτικής ζήτησε, ας πούμε, η Κεντρική Επιτροπή με το διαγωνισμό. Θα λέγατε ότι είναι ελάχιστος φόρος τιμής στους αγωνιστές μακρονησιώτες, τους εξόριστους, στον αγώνα τους για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Ναι, νομίζω ναι. Ακριβώς έτσι ήταν και μάλιστα είχαν και συνείδηση αυτοί οι οποίοι εξορίστηκαν εκεί ακριβώς το τι γίνεται, όπως συνείδηση είχαν και οι βασανιστές για το τι γίνεται. Βεβαίως και ήταν ένας οφειλόμενος φόρος τιμής που, όπως είπαμε και πριν, ας πούμε, μακάρι να γίνει το σκαλοπάτι για να γίνουν και όλα όσα άλλα χρειάζονται για αυτόν εκεί τον τόπο. Βλέπουμε πίσω μας τις μορφές, δύο από τις πέντε μορφές που είναι σε κοντραπλακέ. Ναι, ναι. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο και τη διαδικασία? Ναι, ναι. Εδώ στο εργαστήριο μπορεί κανείς να δει όλη τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην τελική μορφή όπως υπάρχει σήμερα στημένη στη Μακρόνησο. Μπορεί να δει από τις πρώτες μακέτες, τις μικρές που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισμό, να δει τα σχέδια σε φυσικό μέγεθος, δηλαδή στο τελικό μέγεθος που γίνανε, γι' αυτό είναι και μεγαλούτσικα τα σχέδια. Επίσης, μπορεί να δει και αυτή την προσπάθεια πριν πάω στην ανοξίδα τη Λαμαρίνα, πώς δηλαδή ήθελα να κάνω μια δοκιμή με την πλαστική, δηλαδή της μιας πολύ δυνατής, γιατί το ανοξίδιο των 3.000 είναι πάρα πολύ δύσκαμπτο και δυνατό υλικό, πώς δηλαδή πριν πάω σε αυτή την τελική φάση, πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί
περίπου να είναι η πλαστική. Και κατέφυγα σε ένα παρόμοιο, σε εισαγωγικά παρόμοιο υλικό, το κοντραπλακέ, αλλά και για να δω και την κλίμακα στον εξωτερικό χώρο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα κομμάτι της όλης διαδικασίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εδώ το κοντινό μας... Ναι, και το κοντινό είναι, ας πούμε, ακριβώς το ίδιο. Απλώς έχω επικεντρωθεί σε ένα κεφάλι. Ναι, πώς δηλαδή μπορεί μια επίπεδη πάρα πολύ δυνατή, ένα επίπεδο πάρα πολύ δυνατό υλικό να πάρει αυτές τις κούρβες που θέλω εγώ για να έχουν το τελικό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι διακριθήκατε, βραβευτήκατε και πήρε αυτή την πρωτοβουλία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι. Πολύ σπουδαίο είναι. Δεν πρέπει, και το λέξη πρέπει, ας πούμε, καμιά φορά δεν ακούγεται και πολύ. Ακούγεται σαν διδακτικό, αλλά ας το πούμε έτσι. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Δηλαδή είναι ιστορία. Πρέπει να τη γνωρίζουμε την ιστορία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε αυτή την πρωτοβουλία και τη συνέδεσε με τα 100 χρόνια ζωής και δράσης του και για το έργο στη Γιάρο και για το έργο στη Μακρόνησο. Εγώ δηλαδή είτε έπαιρνα, είτε βραβευόμουν με το πρώτο βραβείο, είτε όχι, θα έλεγα ότι καλώς έκανε και πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Πάρα, πολύ, πάρα πολύ σωστά και μακάρι να έρθουν και όχι μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, γενικά ενέργειες, ας πούμε, και πράξεις και δράσεις και τέτοιες που να αναδεικνύουν την ιστορία αυτού του τόπου. Να παραδείγματος χάρη, θα ήταν σπουδαίο κάποτε να γίνουν αυτά τα πράγματα στο νησί. Να μην καταραίουν, ας πούμε, και αυτά τα δείγματα σήμερα που υπάρχουν, το τι συνέβη εκεί πέρα. Κάποτε να γίνουν, να γίνει ένας ιστορικός τόπος, επισκέψιμος κλπ. Κύριε Γεωργιλάκη, το μήνυμα και προς τη νέα γενιά. Ποιο πρέπει να είναι όλης αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά και της διαδικασίας. Αν στείλω ένα μήνυμα στη νέα γενιά, δεν θα το ακούσει. Γιατί καμιά νέα γενιά δεν θέλει να ακούει μήνυμα. Αλλά έχω να πω, ας πούμε, αυτό που κάθε φορά σκέφτομαι, ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται, τι έχει γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Πρέπει να το γνωρίζουμε. Κάποια σημεία αυτής της ιστορίας είναι ιδιαίτερα. Όλα έχουν την αξία τους, προς Θεού. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Κάποια όμως έχουν μια άλλη έκταση, έχει συμβεί κάτι άλλο, ας πούμε, η βαρβαρότητα που υπήρχε, ας πούμε, εκ μέρους των βασανιστών στη Μακρόνησο, είναι κάτι απίθανο, ας πούμε, ασύλληπτο, δηλαδή, να το συλλάβει το ανθρώπινο. Επομένως, κυρίως αυτά τα πολύ σημαντικά και γεγονότα και σημεία της ιστορίας πρέπει να τα γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν, όπως κάποια στιγμή αισθάνθηκα εγώ, με όποια αφορμή, δεν έχει σημασία η αφορμή, την ανάγκη να μελετήσω αυτό το οποίο συνέβη εκεί, νομίζω ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε τη λέξη πρέπει να το κάνει και οποιοδήποτε άλλος. Και όχι μόνο γι' αυτό. Ήταν και να το πούμε έτσι ένας οφειλόμενος φόρος τιμής. Και αυτό που είπα και πριν, νομίζω να ξαναπώ, ήταν ότι μακάρι να αποτελέσει, ας πούμε, και το σκαλοπάτι, να αποτελέσει την αφορμή, να γίνουν και όλα όσα χρειάζεται στη Μακρόνησο. Και όχι μόνο στη Μακρόνησο, να το πούμε, δηλαδή. Οτιδήποτε αφορά την ιστορία.